κάνουμε. Είμαστε πάρα πολύ καλά, εσύ. Καλά. Όλα καλά. Καλά, φορά το καπέλο μου έχει πιάσει το κεφάλι μου τόση ώρα. Κέφαλο, ε. Ναι, γιατί είναι γιατί πολύ σου είναι μικρό. Όχι, το. Το μεγάλο... έχει στουπώσει. Ναι. Και εσύ, γιατί το ζουλά τόσο πολύ. Α, το λίγο πιο ανέμελο. Είναι πολύ μεγάλο μετά. Α, θα φαίνεται πολύ μεγάλο. Mm. Μ' αρέσει πάρα πολύ το τζάκετ σου. Ευχαριστώ. Mm. Και πολύ ωραία ιδέα. Για πες μας πώς το σκέφτηκες όλο αυτό. Με το καρό, τη ζυμπάκι. Ήθελα να φορέσω πολύ αυτό το καπέλο που μου αρέσει. Σκέφτηκα. Άρχισα να το χτίζω κομμάτι-κομμάτι. Είναι όλα δικά σου κομμάτια από την καρδαρόμπα σου. Ναι. Ωραία. Αυτό. Και πού πηγαίνει σήμερα, αγαπητέ. Πολύ απλά. Λίγια. Πάω με φίλους να βγάλουμε φωτογραφίες για τα social media. Γιατί έχουμε καιρό. Πού, στα δάση, στα βουνά. Έχω μια πολύ ωραία ταράτσα σπίτι μου. Πάνω. Ναι. Rooftop. Είναι πολύ ωραία. Πάμε, παιδιά, βαθμολογήστε το Χρήστο. Σπύρο, έβαλες τρία. Ναι, το παντελόνι με τα μποτάκια, με το υπόλοιπο από τη μέση και πάνω δεν μου κολλάει καθόλου. Θα ήθελα ή άλλο μποτάκι ή να τα αλλάξει και τα δύο. Το καπέλο μου φαίνεται τελείως ξένο με το στυλ αυτό, με το low look. Αυτό το jacket θα το προσέγγιζα εγώ με ένα τζόκι, ας πούμε, καπέλο. Ή ένα από τα ωραία σκουφάκια που έχεις και φοράς. Φοράω συνέχεια, μωρέ. Θα φορέσω ναι. Και αύριο μεθαύριο, που έτσι πάω να φορέσω αυτό. Μ' αρέσει πολύ το ζιβάγκο από μέσα και το χρώμα του, που το σπάσει έτσι κτλ. Αυτά. 3,8 μέσα στους ώρες. Είναι πολύ καλό. Συνεχίζουμε. Φύγαμε. Γεια σας. Και βγαίνει το γυαλί και γίνεται η αποκάλυψη. Ξέχασα να το φορέσω, το ξανάβαλα. Τι κάνετε? Καλά εσύ? Καλά είμαι κι εγώ. Όλα καλά? Καλά. Ανθυρά? Μια χαρά. Στέλια μου, σ' ακούμε. Ωραίο καπέλο. Ευχαριστώ πολύ. Τι είναι? Είναι μια εταιρεία από την Αυστραλία. Lack of Color λέγονται. Πολύ ωραία είναι. Αυτά τα παπούτσια είναι πια μάστιγα, νομίζω. Δεν τα έχω βάλει καθόλου. Εσύ. Το ξέρω, το καταλαβαίνω αυτό που λέτε, αλλά. Δηλαδή πραγματικά δεν θα μπορώ να τα βλέπω άλλο. Το καταλαβαίνω, αλλά κάποια στιγμή θα τα βάζα. Μοιραία δηλαδή. Κάποια θα τα βλέπατε σίγουρα. Φοράς βάτες. Είναι η ώμη σου τόσο. Όχι, είναι η ώμη. Α, είναι σαν να φοράς βάτες. Α, ωραίο αυτό. Ναι, ναι, όντως είναι πολύ ωραίο. Λοιπόν, όχι, το οποίο θα είχε και ενδιαφέρον λοιπόν να αφήνει η ώμη σου, να βάλεις και λίγο βάτες ώστε να γίνει λίγο πιο εντυπωσιακή εικόνα. Ωραία. Λίγο. Σαν rugby λίγο jacket. Ουσιαστικά τη μικρή για να κάνει λίγο τον όμο. Να κάνει λίγο, ακριβώς. Να φορμάρει λίγο παραπάνω, γιατί έχει ώμους, οπότε είναι πολύ ωραίο. Έχει πολύ ωραία ισορροπία από τη μέση και πάνω, είναι πολύ ωραίο. Δηλαδή το καρό που κάμισο. Με αυτό που προκαλεί ζιβάγκο μαζί με το μουστάκι σου που λίγο κατέβηκε προς τα κάτω. Δεν ξέρω. Όχι, τι όχι. Ήταν πολύ ωραίο, μην το χαλάς. Λοιπόν, προς τα κάτω το μουστάκι. Το jacket αυτό μου αρέσει πάρα πολύ, όπως και το καπέλο. Το πανέλο όμως είναι πολύ λευκό. Και πολύ κοντό για αυτά τα παπούτσια. Δηλαδή έπρεπε να είναι λίγο πιο σκούρο, να μην είναι τόσο λευκό, λίγο πιο φαρδί και ελάχιστα πιο μακρύ. 3-4 πόντους για να είναι πιο ισορροπημένα τα παπούτσια αυτά. Δεν θα κάλυπτε το παπούτσι, απλά θα ήταν λίγο, όχι, πιο... λίγο πιο μακρύ. Okay, okay. Λοιπόν, οι αλυσίδες αυτές είναι λίγο μίζερες. Mm. Τι αλυσίδες είναι αυτές? Ό,τι αλυσίδες είχα. Το μόνο για μένα είναι αυτό. Ναι. Ότι... ό,τι αλυσίδες είχα ήταν όλες πολύ used. Αυτό είναι σαν αλυσίδα από καζανάκι. Ναι. Ναι, μου άρεσε εμένα αυτό λίγο. Σου άρεσε. Ναι. Αλλά καταλαβαίνω τι λέει. Εντάξει, απλά ήταν πολύ χαλασμένο αλυσίδα. Είναι πολύ πιο μπόλτη η εικόνα σου και είναι και ο σωματότυπος σου τέτοιος που τα τόσο μικροσκοπικά αξεσουάρ δεν είναι ωραία στην εικόνα αυτή. Θα ήθελα να δώσει λοιπόν λίγο ένταση πάνω. Λίγο το παντέλο είναι λίγο πιο φαρδί και πιο μακρύ και πιο σκούρο. Ναι. Ναι. Για να κρατήσουμε και τα παπούτσια, γιατί αλλιώς είναι, ξέρεις, πολύ πρωταγωνιστικά, πολύ μεγάλα και δεν είσαι μικροκαμωμένος, οπότε θα πρέπει να φαίνονται λίγο πιο ισορροπημένα. Οκ, okay, τέλεια, κατάλαβα. Νομίζω ακριβώς. Είναι, είσαι σε καλό δρόμο σήμερα. Καλύτερα σήμερα τα πήγα, δεν μπορείτε να πείτε. Έχω να δείξω κι άλλα λόγω. Αισθητά. Ναι, ωραία. Πολύ μεγάλη διαφορά. Γιατί μου είπατε να κρατήσετε, να σας εξηγήσω και το λόγο που θέλω να μείνω. Για πες. Αυτά, για να κάνω εικόνες. Ωραία. Μα θέλω να μείνω. Ναι. Είναι ωραίο να το δείχνεις. Αυτό κάνω τώρα. Ωραία, μου αρέσει πολύ σήμερα. Τρία. Ευχαριστώ πολύ. Ελίνα μου, εσύ τι λες, πώς φαίνεται η σημερινή εικόνα του Χρήστο? Είναι διαφορετικός και θέλει να παραμείνει. Δεν είναι διαφορετικός για μένα. Έτσι δηλαδή, νιώθει. Ναι, εντάξει. Όχι, απλά, ναι, ίδιος είναι και εγώ αυτό που πιστεύω. Απλά προσπάθησε σήμερα. Το πήρε λίγο σοβαρά με έναν τρόπο. Έβαλε και το καπέλο το βανταδόρικο εκεί που έκανε και τρεις μήνες να του έρθει. Είναι το πιο ωραίο καπέλο που έχεις βάλει εδώ στο παιχνίδι.
και όλα τα άλλα τα τύπου προφυλακτικά κεφαλιού να μην τα ξαναβάλεις. Θα τα βάζω και αυτά, το ξέρετε. Ναι, αλλά αν τα βάζεις με έναν τρόπο που είναι, είσαι πολύ πιο έντονα ντυμένος και απλά αυτό είναι ένα πλάς, ναι. Όταν τα βάζεις πρωταγωνιστικά και είναι κατάλαβα. Τόσο μίζερα και σου αφαιρούν από το πρόσωπό σου, γιατί το πρόσωπό σου είναι character 100% και έτσι το έχεις κάνει και έτσι τέτοιο grooming έχεις, τέτοιο μουστάκι με τα σκουλαρίκια σου και όλα, δεν μπορείς να βάζεις προφυλακτικό κεφαλιού. Είναι ξεκάθαρο, ναι, το καταλαβαίνεις. Δηλαδή ναι. Θα είσαι περσόνα ή δεν θα είσαι. Το demi saison δεν σου αρμόζει, θεωρώ. Έτσι δεν είναι. Mm-hmm. Λοιπόν, τώρα, εγώ ιδανικά το λευκό το παντελόνι δεν μου αρέσει καθόλου εμένα. Και τόσο δεν, πολύ, Δεν μου φαίνονται καθόλου περίεργα τα παπούτσια σου. Αν αυτό ήταν ένα τζιν μπλε τζιν, κανονικό τζιν μπλε, λίγο πιο μακρύ, θα ήμουν τέλεια. Για τις αλυσίδες και τα υπόλοιπα, στα είπε. Κατά τα άλλα, μου αρέσει το ζιμπάγκο σου πάρα πολύ. Μου αρέσει αυτό το πουκάμισο. Εμένα μου αρέσει και το που φάνε έτσι. Δηλαδή, είσαι cool. Είσαι cool. Είναι ατομάρα κουλάρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λάκη μου, να σε ακούσουμε και σένα. Ναι, εγώ δεν θα έχω πολλά να συμπληρώσω. Όντως και για μένα το raw jean θα μου άρεσε, σε όποιο length και αν είχε. Γιατί εντάξει, καμιά φορά λέμε πρωταγωνιστή η ζώνη ή το παπούτσι, αλλά είναι πολύ πιο σημαντικό το jacket μας, το παντελόνι μας. Και φυσικά αυτές όντως είναι η αγάρα στυλ αλυσίδες, δεν το ταιριάζουν. Θα έπρεπε να έχεις βάλει μια πιο βαριά, πιο. Και μία σειρά μόνο. Okay. Επάνω στο blue jean θα ήταν τέλειο. Το υπόλοιπο look πραγματικά και είναι υπέροχο. Και κοτλέ και δερμάτινο. Και κοτλέ, ναι, αλλά επειδή αυτό το καπέλο είναι ωραίο σε ρηφό κατάσταση με ένα jean άπλυτο, έτσι, ξέρεις, χοντρό, σαν γυαλόχαρτο. Έχω ακριβώς τέτοιο παντελόνι και το αγαπώ και θέλω να το βάλω. Απλά ίσως μου κάνει πολύ μουντό το πράσινο με το μπλε. Και ειδικά όταν αυτά τα jean που έχουν από κάτω την τσιμόζα που λέγαμε, που είναι παλιό, ξέρεις, και κάνει vintage. Θα ήταν υπέροχο αυτό το look. Τέλεια, θα το κάνω. Mm-hmm. Τρία και από μένα για να έχουμε ομοιοχρωμία, ομοιομορφία και ομοιογραμμία. Ευχαριστώ. Κρίς, η τελική σου βαθμολογία είναι 12,8 τέλεια. Για σήμερα. Ευχαριστώ. Σε ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αγάπη και τη στήριξη που δείχνετε στο My Style Rocks. Αν θέλετε να μην χάνετε στιγμή, να μην χάνετε λεπτό, κάντε τώρα subscribe στο κανάλι μας στο YouTube, εδώ. Και αν θέλετε να δείτε και άλλα βιντεάκια, δείτε από εδώ και από εδώ.